Σουγκριά 2021. Μετά τη φοβερή πανδημία, κυρίες και κύριοι, επειδή την Σουγκριά την ξέρω πολύ καλά, έχω έρθει εδώ εκατοντάδες φορές. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε απόλυτη εγκατάλειψη, κανένας δεν ερχόταν εδώ, ελάχιστα πλοιάρια ερχόταν και κάνουν μπάνιο σε αυτή την καταπληκτική παραλία που θυμίζει Καραϊβική. Φέτος όμως, με μια επιχειρηματική προσπάθεια του Νίκου Τουμπέου, του γιου του Δημάρχου του Βόλου, το Χιλέα Τουμπέου, και έχει αναβαθμιστεί όλη η περιοχή. Βλέπετε τι γίνεται, θα δούμε και από κοντά πώς έχει διαμορφωθεί ο χώρος. Και σήμερα, εδώ, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που βρισκόμαστε, κοιτάξτε πόσα σκάφη έχουν αράξει προκειμένου να απολαύσουν την ομορφιά του τοπίου, να κάνουν μπάνιο και να χαρούν το καλοκαίρι που τώρα ξεκινάει. Φίλος, 100 χρόνια στο νησί. Το καλύτερο παιδί. Το καλύτερο παιδί. Το καλύτερο παιδί. Μπράβο. Μπράβο, αδερφούλη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Μια παραλία ρημαδιό, γιατί έχω έρθει 100 φορές στη Τζουγκριά με 1.000.000 κουνούπια, την πήρε ο Αχιλλέας ο Μπέος και ο γιος του και την έκαναν Μύκονο. Βέβαια πρέπει να είναι τυχεροί και αυτοί και όλο το νησί να δουλέψουν με τον ξένο τουρισμό και να έρθουν οι Άγγλοι που τους περιμένουν πώς και πώς. Αλλά το γεγονός ότι αυτή η περιοχή εδώ πέρα αναβαθμίστηκε τόσο πολύ, γεια σου Τάνο, εμένα με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα, γιατί ερχόμουν άλλα χρόνια και δεν υπήρχε ούτε ομπρέλα ούτε τίποτα. Όλα από το μηδέν, ε. Ναι, καταρχήν θα διαφωνήσω μαζί σου. Να πούμε καταρχήν ένα καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο και υγεία πάνω απ' όλα. Ναι. Θα διαφωνήσω γιατί δεν έχει καμία σχέση η Μύκονος με την Τζουγκριά και, και τη Σκιάθο. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι το άσπρο με το μαύρο. Εδώ βλέπεις ένα φυσικό περιβάλλον, ένας παραμυθένιος θα τον έλεγα χώρο και ευρύτερη περιοχή, μέσα στο πράσινο, δίπλα στη θάλασσα, πεντακάθαρη παραλία. Εκεί πραγματικά είναι κάτι το διαφορετικό η Μύκονο με εδώ. Και είναι γούστα βέβαια. Εδώ λοιπόν καταρχήν πραγματικά, όπως και εσύ λες, ερχόμουν τα προηγούμενα χρόνια και έλεγα είναι δυνατόν αυτή η φοβερή παραλία που θυμίζει Καραβαϊκή καταρχήν, να είναι σε αυτή την αθλία κατάσταση και να μην ενδιαφέρεται κανένας. Με σεβασμό λοιπόν στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, όπως βλέπεις δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από ξύλο και ύφασμα. Ναι. Όλες οι κατασκευές. Και προσφέρει... Δεν έβαλες μέταλλο καθόλου. Καθόλου. Τίποτα. Δες, άμα βρεις κάπου κάνε μας μήνυση. Ναι. Πουθενά μέταλλο, τα βλέπετε όλοι. Και έχει τρομερές υπηρεσίες στους αλλοιόμενους, ναι, στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να περάσουν 2-3 ώρες. Με φυσιολογικές τιμές λόγω κρίσης, προσιτές προς όλο τον κόσμο. Και να ευχηθώ καλή τύχη στο γιο μου, να πάει μπροστά εγώ ως πατέρας, όπως όλοι οι πατεράδες, να βοηθήσουν τα παιδιά μας. Αυτό έκανα και εγώ και η σημερινή μου εδώ παρουσία έχει να κάνει να συμβάλλω στο γιο μου, να του πω μια καλή αρχή, μια καλή τύχη και ελπίζω μέσα από αυτό να είναι αρχή να γίνει μεγάλος επιχειρηματίας. Θα γίνει κάτι εντυπωσιακό εδώ που θα συζητηθεί? Θα συζητηθεί. Εντάξει, σκοπός μας είναι να κάνουμε ένα event, μια συναυλία. Μία και μοναδική, ναι. Να ταράξουμε λίγο τα νερά που λέμε. Πιστεύω θα είναι αρχές Αυγούστου, χωρίς έκτροπα, που θα την αγαπήσει και θα έρθει όλος ο κόσμος. Με έναν καλλιτέχνη, εντάξει να μην τον ανακοινώσουμε ακόμη γιατί δεν έχει κλείσει, αλλά θα είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα που αρέσει στο λαϊκό κόσμο. 6 ώρα κλείνεις τώρα εδώ, δεν σε αφήνουν παραπάνω? Όχι, δεν είναι θέμα τι αφήνουν, τι δεν αφήνουν. 7.30 ώρα κλείνει, εντάξει, παραλία είναι, πόσο να είναι, εντάξει. Να κάνουν το μπάνιο, τώρα αν έχει και λίγο κόσμο αργότερα, μόνος του είναι. Όποιος θέλει να πάει στην παραλία, δηλαδή 8 η ώρα, δεν είναι ελεύθερα να πάει. Η παραλία είναι ελεύθερη για το κοινό, για τον κόσμο, έτσι και εδώ.
άσχετα αν μπορεί να βρει και πέντε. Event θα το κάνεις μεσημέρι. Το βράδυ, τι μεσημέρι, ναι, βέβαια. Απόγευμα θα ξεκινήσει 9-10 η ώρα το βράδυ, 3-4 ώρες, 5 πόσο θα πάει. Αύγουστος είναι, διακοπές έχουμε. Θα το ρίξουμε και λίγο έξω βέβαια. Πάντα μέσα στα νόμιμα πλαίσια, στις νόμιμες διαδικασίες, να τηρηθεί καταρχήν η ασφάλεια, η προσέλευση του κόσμου και όλα αυτά. Και το περιβάλλον βέβαια εδώ, αν δεις σε κάθε 10 μέτρα έχει και πυροσβεστήρες ασφαλείας. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Χημικές τουαλέτες. Ναι. Να πούμε εδώ είναι το σημαντικότερο πράγμα, έτσι, ότι παλιά τα λίμματα τα ρίχναν στη θάλασσα. Εδώ έχουμε χημικές τουαλέτες, είναι ίσως είναι η μοναδική οργανωμένη παραλία που σέβεται το περιβάλλον. Και τα λίμματα τα μαζεύουν και τα στέλνουν στο βιολογικό καθαρισμό. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήρθε και φίλε σου Ζέτα η μακρύ. Πού είναι, νάτι. Πανέμορφη, πώς κρατιέται σε αυτήν την ηλικία. Φευγάτη. Εγώ δεν ξέρω, 200 χρόνια η ίδια είναι. Ζέτα. Έλα εδώ, παιδί μου, έλα εδώ. Στην κάμερα λέω πώς κρατιέται αυτή η γυναίκα έτσι. Στην κάμερα μπροστά εδώ μου παίρνουν συνέντευξη. Ω Χριστέ μου. Σε ευχαριστώ, χιλιά μου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η Τσουγκρέα, κυρίες και κύριοι, η ανακαινισμένη, η ανανεωμένη. Λοιπόν, ελάτε στη Σκιάθο να περάσετε όμορφα. Θα βρεθούν καραβάκια μικρά και μεγάλα να σας φέρουν εδώ και να περάσετε τέλεια.